Τώρα ξεκίνησε μαζική επίθεση των Ουκρανών στην Ζαπορίζια, πάνω από 80 τεθωρακισμένα έξω από το Ραμπότινο. Ρωσικές πηγές ανακοίνωσαν λοιπόν τις τελευταίες ώρες μια μαζική έφοδο του Ουκρανικού στρατού στο μέτωπο της Ζαπορίζια και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ραμπότινο, στην γραμμή Ορίχιβ-Τόμκακ. Η Ουκρανική επίθεση λέγεται πως υποστηρίζεται από περισσότερο από 80 τεθωρακισμένα οχήματα. Σήμερα, ο Ουκρανικός στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες από αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα Bradley και οι ειδικές δυνάμεις του ενδράσει στο μέτωπο. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες πως κατέριψε 42 Ουκρανικά ντρόουν στην Κρυμαία, περιγράφοντας αυτή την μεγάλη επίθεση ως σπάνια. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 24ης προς 25ης Αυγούστου, εικόνες εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο που δείχνουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας από τον Ουκρανικό στρατό στο μέτωπο του Ραμπότινο, μια πόλη που ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τα στρατεύματα του Κιέβου. Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν σε αυτό το σημείο με τουλάχιστον 83 τεθωρακισμένα οχήματα, σύμφωνα με υπέρυθρες εικόνες που μεταδόθηκαν από ρωσικό αναγνωριστικό ντρόουν. Οι Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις με την σειρά τους δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν δράσεις των ειδικών τους δυνάμεων στην ίδια περιοχή. Επιπλέον, εικόνες αμερικανικής παραγωγής τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Bradley του Ουκρανικού στρατού που επιχειρούν έξω από το Ραμπότινο εμφανίστηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 9 drones καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα επίθεσης έναντι της Δημοκρατίας της Κρυμαίας. 33 drones εξουδετερώθηκαν από μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και συνετρίβησαν χωρίς να χτυπήσουν τους στόχους τους, δήλωσε στο Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Κρεμλίνο δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με πιθανές ζημιές ή θύματα που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα με drones. Ο κυβερνήτης Σεβαστούπολης πάντως, Μιχαήλ Ραζβογιάεφ, είχε ανακοινώσει προηγουμένως πως αρκετά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από την Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του. Η Μόσχα κατέριψε επίσης έναν ουκρανικό πύραυλο που στόχευε πολιτικούς στόχους στην περιοχή Καλούγα, όπως και αρκετά drones κατά μήκος της ακτής Κρυμαίας. Αυτό ανακοίνωσαν πριν λίγες ώρες οι ρωσικές αρχές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.